η κυβέρνηση μπορεί να πανηγυρίζει για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αλλά το αντίτιμο το πληρώνουμε εμείς. Συνάδελφοι, στα 10 χρόνια της οικονομικής κρίσης ήρθαν να προσθεθούν και τα 2 χρόνια της πανδημίας που χειροτέρεψαν παραπάνω την κατάσταση. Με το κύμα της ακρίβειας που υπάρχει το τελευταίο διάστημα, θα αποτελειώσουν ό,τι πενικρό εισόδημα έχει απομείνει στα χέρια μας. Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι με τα χρέη, με τον αγώνα τον καθημερινό τους, προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα και η κυβέρνηση δεν παίρνει κανένα μέτρο για αυτό. Δεν κάνει ούτε το απλό να μετατρέψει την επιστρεπτέα προκαταβολή σε μη επιστρεπτέα. Δεν συζητάει για μας, μας αποκλείει από κάθε χρηματοδότηση. Ξεκάθαρος ήταν ο υπουργός που δεν μας δέχεται σήμερα. Δεν ζητάμε. Αυτό είναι για να το βάσω λίγο πάνω και να το βάσω. Το έχουμε στείλει τώρα. Θα έχετε στείλει από όσο γνωρίζουμε οι νέοι. Σωστά. Ωραία. Θέλετε πρωτόκολλος αυτό ή όχι. Θέλετε, έτσι, ωραία. Δώστε μας λίγο και θα σπίει. Από ό,τι φαίνεται το Υπουργείο δεν θα μας δεχτεί και εμείς θα πρέπει αναγκαστικά να συνεχίσουμε τον γόνο του αγώνα και τη διεκδίκηση. Αυτόν τον αγώνα που ξέρουμε και βαδίζουμε όλα αυτά τα χρόνια και φαίνεται είναι ο μοναδικός δρόμος ο οποίος μπορεί να μας επιφέρει αποτέλεσμα. Άρχια, δόσεις, ολοληψία, μας καταδικάζουν σε όμοια ομοιρία. Ο κινησμός της κυβέρνησης είναι άνευ προηγουμένου. Ανερυθρίαστα ο υπουργός είπε ότι οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν δύο δρόμους. Ή να συγχωνευτούν ή να βάλουν λουκέτο. Αυτό γυροφέρνει στα κανάλια τρεις μέρες τώρα και διαφημίζει. Και το δικαιολογεί κιόλας. Και το βάρος των αναδημήσεων να παίζει δικές μας πλάτες. Αυτό προκύπτει και από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μετά από τις εξειδικεύσεις που κάνουν οι υπουργοί του και τα στελέχη στα κανάλια, ό,τι έχουμε ακούσει αυτό το διάστημα. Λειτουργεί και η λόγη για τους κολοσσούς, για μας χαράτσια και πληστηριασμούς. Συνάδελφοι, για την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμαστε διαφορετικό πρόβλημα, καθώς από τα πιο επίσημα χείλη του Υπουργού Ανάπτυξης βγήκε προχθές, πριν λίγες μέρες μάλλον, μία δήλωση που λέει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούνται αυτές που έχουν μέχρι 250 εργαζόμενους ή 50 εκατομμύρια ευρώ τζίρο το χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι για τις πραγματικά μικρές επιχειρήσεις των 2 και 3 ατόμων το Ταμείο Ανάπτυξης δεν προβλέπει τίποτα. Στοχοποιεί τους αυτοαπασχολούμενους. Τους χιλιάδες μικρούς και αυτοαπασχολούμενους στην Αττική, οι οποίοι 2 χρόνια τώρα συσσωρεύουν με την πανδημία χρέη, οι οποίοι πνίγονται στις ρυθμίσεις, στις δόσεις, στα έξοδα και στις υποχρεώσεις που έχουν μπροστά τους. Η κυβέρνηση είναι προφανές ότι δεν μετράει τις ανάγκες μας. Θέλουν με λίγα λόγια να ξεκαθαρίσει το τοπίο από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες για να μείνει όλο το μερίδιο της πίτας στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Τα ημίμετρα, όπως η μείωση της επιστρεπτέας προκαταβολής, δεν σώνουν την κατάσταση, καθώς χωρίς αφορολόγητο, χωρίς διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων και κούρεμα μέρους του χρέους των συναδέλφων, δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανακούφιση. Πείρα έχουμε πλέον, ξέρουμε, μετά από απανωτές κρίσεις, πανδημίες, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης και αυτή τη φορά είναι να ενισχυθεί η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και εμείς θα παραμείνουμε στις υποσχέσεις και στα μεγάλα λόγια. Ακρίβεια και δόσεις φεύγουν τη ζωή μας, αφορολογητό η απέτησή μας. Ο δρόμος όλων μας είναι ένας και σίγουρος. Συλλογικός αγώνας για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μας. Όσο αυτοί μας λένε ότι το μέλλον είναι το λουκέτο, εμείς απαντάμε. Διαγράψτε μας τώρα τα χρέη, πάρτε μέτρα για το εισόδημα και για τη ζωή μας. Αλλιώς θα μας βρίσκετε κάτω από τα Υπουργεία. Εμείς δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Θα είμαστε κάθε μέρα στον δρόμο του αγώνα
δυναμώνοντας τα σωματεία μας, μαζικοποιώντας τα και σε κοινή πάλι με άλλα σωματεία αυτοαπασχολούμενων και εργαζομένων, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για καλυτέρευση των συνθηκών ζωή μας και βελτίωση του εισοδήματός μας. Τώρα είναι ανάγκη χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι να μετρηθούμε στον δρόμο του αγώνα. Όλοι όσοι υποφέρουν. Κλιμακώνουμε τη σημερινή μας παράσταση διαμαρτυρίας με την κινητοποίηση 6 του μήνα στο κέντρο της Αθήνας. Ο στόχος είναι όσοι υποφέρουν να απαντήσουν στην ασυδοσία της κυβέρνησης.